Πάσα στον καθηγητή μας. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσιόδρα. ...του νέου κορονοϊού, με περισσότερους από 22.000 θανάτους, αλλά και περισσότερους από 119.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό, ανέρωσαν και έγιναν καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν πλέον τα περισσότερα κρούσματα σε όλο τον κόσμο, με περισσότερες από 82.000 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις. Σήμερα ανακοινώνουμε 74 νέα κρούσματα του νέου κορονοϊού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 966. 66 συμπολίτες μας νοσηλεύονται σε ΜΕΘ. Από αυτούς 65 είναι αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι. Το 86% είναι άνδρες και οι περισσότεροι έχουν υποκείμενο νόσημα. Έχουμε 2 καταγεγραμμένους θανάτους και συνολικά 28 θανάτους στην χώρα. Κάποιοι από αυτούς πεθαίνουν από επιπλοκές της νόσου, η πορεία της οποίας στα σοβαρά περιστατικά παρατείνεται. Η μέση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη. 23 άνδρες και 5 γυναίκες είναι σε αυτή τη λίστα. Το 89% είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα ή είχαν ηλικία άνω των 70 ετών. 52 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έχουν διενεργηθεί έως σήμερα 13.477 διαγνωστικά τεστ. Η πορεία της επιδημίας του ιού στη χώρα μας συνεχίζεται, με κάποιες περιοχές να υποφέρουν περισσότερο από τον ιό και τη διασπορά του και κάποιες που θα ακολουθήσουν αν δεν συνεχίσουμε την επαγρύπνηση και την προσεκτική τήρηση των μέτρων. Τα μέτρα μας αφορούν όλους το ίδιο. Όλοι συμμετέχουμε και μπορώ να πω κερδίζουμε μικρές νίκες κάθε ημέρα. Αλλά ο πόλεμος συνεχίζεται. Μία από αυτές τις νίκες είναι πως ήδη 4 ασθενείς έχουν αποσωληνωθεί και τους ευχόμεθα γρήγορη ανάρρωση, αφού ευχαριστήσω θερμά τους συναδέλφους μου γιατρούς που είναι στην πρώτη γραμμή, τους φίλους γιατρούς των μονάδων εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων, των ανθρώπων που δουλεύουν στις παθολογικές, στις πνευμονολογικές κλινικές, των ανθρώπων που νοσηλεύουν αυτούς τους ασθενείς με αυτοθυσία. Οι επόμενες εβδομάδες είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η τροχιά της εθνικής μας επιδημίας παραμένει ελεγχόμενη. Ο καθένας από τη δική του μεριά όμως οφείλει να βοηθήσει να κρατήσουμε μια εικόνα που θα παραμείνει εντός ελέγχου. Θέλω να επιστήσω την προσοχή στους ανθρώπους που επιστρέφουν από χώρες με υψηλό αριθμό περιπτώσεων της νόσου για την ανάγκη της αυστηρής καραντίνας. Να αποφύγουμε συμπεριφορές που εκθέτουν συμπατριώτες μας σε κίνδυνο. Κανένας μας δεν έχει ανοσία από την νόσο, σιγά σιγά κάποιοι θα αποκτούν. Και φυσικά η επιστροφή στην πατρίδα δεν σε διασφαλίζει από την έκθεση στον ιό ή τη διασπορά του. Σχετικά με τα τεστ, να πω πως σε αυτή τη φάση της επιδημίας στη χώρα μας, τα ειδικά τεστ αντισωμάτων δεν συστήνεται να χρησιμοποιηθούν από το γενικό κοινό και δεν είναι διαγνωστικά της νόσου. Ένα θετικό μπορεί να είναι ψευδώς θετικό, λόγω έκθεσης σε άλλους κορονοϊούς που κυκλοφορούν κάθε χρόνο και προκαλούν κοινό κρυολόγημα, ενώ ένα αρνητικό τεστ στην οξία φάση της νόσου, σε έναν άνθρωπο χωρίς ή με ελαφρά συμπτώματα, μπορεί να δώσει και το λάθος μήνυμα, πως δεν έχεις κάτι, ότι δεν έχεις τον ιό, και μετά να υιοθετήσεις μια ανεύθυνη συμπεριφορά. Φυσικά και αυτό δεν ισχύει και μπορεί κάλλιστα να έχει την νόσο κανείς με αρνητικό τέτοιο τεστ, ιδιαίτερα στην οξία φάση της νόσου. Τα πιο αξιόπιστα τεστ είναι τα μοριακά τεστ, τα οποία προκρίνονται από τους διεθνείς φορείς και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Στη μάχη με τον ιό θέλουμε τα πραγματικά δεδομένα και την αλήθεια. Τα τεστ αντισωμάτων δεν είναι για αυτή τη φάση της επιδημίας. Αυτή την περίοδο, ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα μας, από τα πανεπιστήμια, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, θα αξιολογήσουν την αξιοπιστία και την πιθανή χρήση στο μέλλον αξιόπιστων τέτοιων τεστ με αντισώματα για επιδημιολογικούς και άλλους πρακτικούς σκοπούς. Σε μελέτη εκτίμησης κινδύνου,
από το Ηνωμένο Βασίλειο που ανακοινώθηκε χθες, εκτιμήθηκαν η θνητότητα και η επιπτώση της πανδημίας στην υγεία του κόσμου και τι θα βλέπαμε χωρίς να εφαρμόσουμε καθόλου μέτρα. Δεν θα σας αναφέρω όλα τα σενάρια τα οποία είναι εφιαλτικά και μιλούν για μια απίστευτη καταστροφή με 40 εκατομμύρια θανάτους σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι επιστήμονες μιλούν και για ημίμετρα που θα αφορούσαν μόνο τους ηλικιωμένους και θα οδηγούσαν σε επιβράδυνση αλλά όχι διακοπή της μετάδοσης και θα οδηγούσαν πολύ γρήγορα σε υπερφόρτωση του συστήματος υγείας μιας χώρας. Παρόλα αυτά, ακόμα και με ημίμετρα, δηλαδή 40% μείωση των κοινωνικών επαφών για τον ευρύτερο πληθυσμό, θα σωζόντουσαν περίπου 8 εκατομμύρια ζωές. Βλέπετε λοιπόν ότι σταδιακά οι περισσότερες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, υιοθετούν στρατηγικές αντίστοιχες με τις δικές μας, προσπαθώντας να αποφύγουν τα χειρότερα. Η Κίνα έκλεισε τα σύνορά της σήμερα, φοβούμενη δεύτερο κύμα της επιδημίας. Όχι γιατί είναι ένας ιός τύπου έμπολα ή κάποιος άλλος φοβερά θανατηφόρος ιός, αλλά γιατί διαδίδεται γρήγορα και ένα 5% των ανθρώπων περίπου νοσούν σοβαρά, χρειάζονται τατική, χρειάζονται διασωλήνωση. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει. Δεν θέλουμε αυτό να γίνει στις ευάλωτες και τις ομάδες αυξημένων κινδύνων του πληθυσμού. Δεν θέλουμε να γίνει μαζί και ταυτόχρονα. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε να μην γίνει πραγματικότητα το κακό σενάριο. Η γρήγορη, συλλογική, δηλαδή όλοι μαζί, και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων γλιτώνει αυτή τη στιγμή την πατρίδα μας από μια απίστευτη επιβάρυνση στο σύστημα υγείας και από σημαντικό αριθμό θανάτων. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή επιστημονικών κλιμακίων για ενημερωτικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς σε πληττόμενες περιοχές της πατρίδα μας, με την πολύτιμη συνεισφορά από τους γιατρούς του κόσμου, οι οποίοι θα συμβάλλουν με επιστημονικό προσωπικό και τους ευχαριστούμε. Επίσης, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας ενίσχυσε με σημαντικό χρηματικό ποσό τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ώστε να διενεργείται ακόμα περισσότερο και ακόμα εντατικότερα στις περιπτώσεις που χρειάζεται με τις προτεραιότητες που έχουμε ο εργαστηριακός έλεγχος. Σήμερα, πέραν του ηλικίας 101 ετών Ιταλού, που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας γρίπης του 1919 και πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από αρκετές μέρες πάλης με τον ιό, πήρε εξιτήριο και η πρώτη μητέρα που γέννησε μαζί με το μωρό τους από το Αττικό νοσοκομείο. Τέτοια νέα μας δίνουν τη δύναμη να συνεχίσουμε. Το μέλλον εξαρτάται από όλους μας. Σας ευχαριστώ.